είπαμε, μωρέ, το είπαμε. Όσες παρέες θα έρχονται, θα υποφέρουν με τα βίντεο. Τούτη εδώ τώρα η παρέα, τούτα εδώ τα υπέροχα παιδάκια. Ήρθανε από πού? Αθήνα. Από Αθήνα. Αθήνα. Και με ψάχνανε, λέει, στη Σαρακίνα πρωί-πρωί. Και εγώ την είχα κάνει, την είχα ράξει. Είχα πάει σε ένα άλλο εκκλησάκι μέσα στο βουνό, μέσα στο πράσινο, να λειτουργήσει εδώ με τον φίλο μου τον Παπασταύρο. Και όμως μέσα στο βουνό, μακριά από εκεί στα δουβιά, με βρήκανε. Τι ωραία να βρισκόμαστε έτσι. Από τον έναν τόπο στον άλλον, από εδώ, από εκεί, να απολαμβάνουμε και να χαιρόμαστε το δάσος, να απολαμβάνουμε και να χαιρόμαστε τη φύση, να απολαμβάνουμε να χαιρόμαστε τον ήλιο, τις ομορφιές, τα λουλούδια, τα πουλάκια, τη δροσιά του νερού, της πηγής εδώ των δουβιών. Ναι, ρε, εσείς, υπάρχουν ομορφιές. Εμείς δεν τις βρίσκουμε τις ομορφιές. Hey, και αυτοί που ξέρουν να τις ψάχνουν μπορούν να έρθουν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και εμείς πολλές φορές να είμαστε δίπλα και την ομορφιά να μην την ψάξουμε και τη ζωή να μην τη βρούμε και να είμαστε μέσα στα σκοτάδια της ψυχής, τα σκοτάδια αυτά, τα σκοτάδια, αυτή η απελπισία, αυτά τα βάσανα, αυτό το άγχος. Γιατί, μωρέ, άγχος? Γιατί? Γιατί βάσανα? Γιατί μαυρίλα? Hey. Γιατί μαυρίλα, ε? Μεράντο. Γιατί? Σιωδοξία. Εμφέλεια, σιωδοξία. Ο Θεούλης, ο Θεούλης, αγάπη δεύτερο, πω, πες και ένα τρίτο τώρα. Υπομονή. Υπομονή. Φαίνεται ότι κάνει αυτό στην υπομονή. και στο εκκλησάκι εκεί, Σαρακίνα, έχω λείψανο της Αγίας Υπομονής. Τι υπέροχο πράγμα να μάθει ο άνθρωπος να κάνει υπομονή. Αγάπη και αισιοδοξία. Άντε, μας τη στέλνουν τα παιδιά και μας τη φέρανε τα παιδιά από την Αθήνα με φιλιά πολλά. Άντε, άντε, ήρθε το καλοκαίρι, μωρή, ήρθε το καλοκαίρι. Το τι είπαμε και τι δεν είπαμε με αυτά τα παιδάκια. Άντε, άντε.